Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Με την ευκαιρία της επετείου των 150 ετών από τη γέννηση του Ελευθερίου Βενιζέλου, σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος, το Δήμο Νέας Σμύρνης και την Ένωση Κρητών Νέας Σμύρνης. Η εκδήλωση επίσης πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Παραδείγματος Αττικής του Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος. Να καλέσουμε τον Δήμαρχο Νέας Σμύρνης, κύριο Σταύρο Τζουλάκη, για ένα χαιρετισμό. Σεβασμιότατε, Άγιοι Πατέρες, κύριε Πρόεδρε της Πατριτίου Ενώσεως, κύριε Πρόεδρε του Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος, κυρίες και κύριοι επίσημοι, δεν ξέρω τα ονόματα όλων, συγγνώμη αν ξέχασα κάποιους, σας καλωσορίζω στην πόλη μας. Πρώτα-πρώτα θέλω να σας πω ότι εδώ βρίσκομαι με την ιδιότητα του Δημάρχου αυτή τη στιγμή, να σας καλωσορίσω. Όμως θα προτιμούσα σε αυτές τις μαζόξεις που έχουν σχέση με την Κρήτη να έχω τον τίτλο του Κρητικού, γιατί αυτός είναι ένας τίτλος τον οποίο θα το φέρω πάντοτε, ενώ του Δημάρχου θα έρχεται και θα παρέρχεται. Κυρίες και κύριοι, τιμούμε σήμερα την μνήμη ενός μεγάλου ηγέτη που έμενε να παίξει σημαντικό ρόλο στην πατρίδα μας στην αρχή του 20ου αιώνα. Γεννήθηκε στην Κρήτη το 1864, τελειώντας τη νομική σχολή Αθηνών, δικηγόρευσε για λίγο διάστημα στα Χανιά, αλλά γρήγορα τον κέρδισε η πολιτική. Οι ηγετικές και πολιτικές του ικανότητες αναδείχθηκαν κατά την Επανάσταση του 1897, ενώ κύριο πολιτικό ρόλο θα διδραματίσει το 1910, αναλαμβάνοντας την Πρωθυπουργία, συγκροτώντας το κόμμα των Φιλελευθέρων. Κυρίες και κύριοι, ο Βενιζέλος ως προσωπικότητα συνδύαζε τον πολιτικό ρεαλισμό με το μεταρρυθμιστικό όραμα. Μια χαρακτηριστική προσωπικότητα, γνώση των συσχετισμών δυνάμεων, τόσο στο εσωτερικό μέτωπο, όσο και σε διεθνές επίπεδο, και οδήγησε τη χώρα σε μεγάλες τομές, που είχε ανάγκη ο τόπος, για να ενταχθεί στο διεθνές περιβάλλον και να διαδραματίσει ρόλο στο επίπεδο αυτό. Αυτά τα στοιχεία της ηγεσίας επικαιροποιούνται τις μέρες μας, καθώς η χώρα διανύει ακόμα την περίοδο της οικονομικής κρίσης και η έξοδος δεν είναι δρόμος εύκολος και βατός. Ο συνδυασμός του ρεαλισμού με το όραμα που κατήχε ο κριτικός Λευτέρης, κάτι που δεν διαφέρεται στις σημερινές πολιτικές ηγεσίες, είναι αναγκαίος για να οδηγηθεί η χώρα σε ασφαλές λιμάνι και να μην πέσει στα βράχια. Σας ευχαριστώ πολύ. Να καλέσουμε και τον Πρόεδρο της Ένωσης Κρητών Νέας Σμύρνης, τον κύριο Περαθωράκη Νικήτα, να κάνει χαιρετισμό. Η δραστηριότητα του δεν σταμάτησε προ οποιοδήποτε μέσο
αρκεί να έχει την πεποίθηση ότι ο επιδιωκόμενος σκοπός θα αφαιρέσει μόνο την πατρίδα του. Το οφείλουμε σε βαθμό και ευλάβεια, γνωρίζοντας ότι ο Βενιζέλος υπήρξε όχι μόνο μεγαλύτερος από όλους τους πολιτικούς άνδρες που είδε ποτέ η Ελλάδα, αλλά και η Ευρώπη ολόκληρη. Το 1889, ο Μέγας Γάλλος πολιτικός Κλεμανσό, όταν επέστρεψε από ταξίδι του στην Ελλάδα και την Κρήτη, τότε δεν είχε γίνει επανένωση με την μητέρα Ελλάδα ακόμα, μεταφέρει τις εντυπώσεις του στην κόμισσα Ντενάινγκ. Δεν θα σας κουράσω μιλών περί του μεγαλείου της Ακροπόλεως, ούτε θα σας βασανίσω με αρχαιολογική διάλεξη. Είδα τόπους θαυμαστούς και μεταξύ άλλων την Κρήτη. Και δεν μπορείτε να μαντεύσετε ποια είναι η πλέον ενδιαφέρουσα ανακάλυψή μου, πλέον ενδιαφέρουσα για τους ανασκαφάς. Είδα έναν δικηγόρο, Βενιζέλο Βενιζουέλο, ειλικρινά δεν μπορώ να προφέρω ακριβώς το όνομά του, αλλά σε μερικά χρόνια ολόκληρη η Ευρώπη θα μιλεί για αυτό. Η Ένωση Πληρώνειας Μύρης σας ευχαριστεί. Και τώρα ένα χαιρετισμό από τον πρόεδρο του παραδείγματος του Ιδρύματος στην Αττική, τον κύριο Γιώργο Πρασιανάκη. Επανάσταση του 97, του Θερήσου, Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, απελευθέρωση της Αττικής και άλλες. Η κριτική της Αττικής, ιδιαίτερα της Αθήνας και του Πειραιά, αποδίδονται στη μέσα αισθανόμενη τον Βενιζέλο όχι μόνο συμπατριώτη τους, αλλά και συμπολίτη του. Αφού εδώ έζησε τα τελευταία 2 χρόνια της ζωής του, τα χρόνια της μεγαλουργίας. Τον Πειραιά, μάλιστα, είχε επιλέξει κατά τη δήλωση του ίδιου ως δεύτερη πατρίδα του όταν έφτασε εδώ και εγκαθιστάθηκε από την υπόδουλη ακόμα Κρήτη το 1910. Πλείς τα όσα αναθήματα, αδριάντες, πρωτομές, ονοματοδοσίες δρόμων, πλετιών, δήμων, ιδρυμάτων και άπειρες εκδηλώσεις παντού όπου ζουν και υπάρχουν Έλληνες, ιδιαίτερα κριτικοί, αλλά και εδώ στην Αττική όπου έζησε στιγμές μεγαλείου και δόξας, αλλά και πικρίες. Διατηρούν μια μνήμη που ουδήσει πόσο ο παραμάτωρο θα μαυρώσει χρόνος. Τι είχε αγαθεί το Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέρωσης Βενιζέλου στο Χανίο, εγκατεστημένο εκεί που κοίτονται τα οστά του και φτερουγίζει το πνεύμα του κατά τη δήλωση του Ιδρυτού, του μεγάλου ιεράρχη μας Ειρηναίου Γαμενάκη, στο σπίτι του στη Χαλέπα και στη διπλανή προέκτασή του δημιούργημα του μεγάλου ιεράρχη που προανάφερα και του άξιου συνεργάτη του Γενικού Διευθυντή της Ψυχής του Ιδρύματος, Νίκου Παπαδάκη, αναπτύσσει μια μοναδική δημιουργική δραστηριότητα. Φέτος, μάλιστα, ολοκληρώνεται η ανακαίνιση του σπιτιού του Βενιζέλου και η μετατροπή του σε σύγχρονο μουσιακό χώρο δημιουργείται ένας μοναδικός εντυπωσιακός φάρος συντήρησης, ανάπτυξης και διάδοσης των αρχών και αξιών που πρέσβευε και υπηρέτησε ο Βενιζέλος και το έργο που επετέλεσε. Στην Αθήνα, όπως και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, αναπτύσσονται παραδείγματα του Ιδρύματος. Σε μια εποχή δύσκολη και κρίσιμη όπως η εποχή μας, η διατήρηση της μνήμης του Ελευθέριου Βενιζέλου και η αναδρομή στις αρχές, θα πιστεύω, για το έργο του αποτελούν εθνική αναγκαιότητα. Για όσους σε αυτόν τον τόπο πιστεύουν ακόμα και θέλουν την ύπαρξη και την προοπτική του ελληνισμού. Γιατί υπάρχουν και οι τυποτένιοι και οι υπεκλειβάνιδες, οι νάνοι και οι αρλεκίνοι που προσπάθησαν και προσπαθούν με χίλιους τρόπους να μειώσουν και να αμφισβητήσουν και να υποβαθμίσουν τη διάσταση του έργου και την προσφορά του δημιουργού της νεότερης Ελλάδας.
Σε αυτή την προσπάθεια αντιστέκεται το Ίδρυμα και τα παραδείγματά του, στα οποία σας καλούμε να ενταχθείτε και να τα πλαισιώσετε. Γιατί όπως και να γίνει, η δεκαετία ολοκλήρωσης της εθνικής υπόστασης το 1910-20 κατά τον Γεώργιο Παπανδρέου φέρει το όνομά του, του Ελευθερίου Βέλγου. Μοναδική ευτυχή συγκυρία και για τον ίδιο και για την Ελλάδα. Που μπορεί, όπως όλοι μεγάλα, να ξεσήκωσε τις όργητες άγριες, τα πάθη μπόρες, νύχτες στα μίση, στο διάβατο. Όμως το άφος τρεμοσαλεύει όπως περί της λάμπει η Ελλάδα. Σας ευχαριστώ. Να καλέσουμε και τον πρόεδρο της Παγκριτίου Ενώσεως, τον κύριο Μαριδάκη, τον κύριο μας φυγιολόγια. Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενικέ Διευθυντά του Παρατήματος του Ιδρύματος Ελευθέριος Κάπα Βεντζέλος, κύριε Πρόεδρε του Παρατήματος, κύριοι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Κρητικών Σωματείων της Αττικής, κυρίες και κύριοι. Με την ιδιότητα του Προέδρου της Παγκριτίου Ενώσεως χαιρετίζω και εγώ την σημερινή εκδήλωση που διοργανώνουν το Ίδρυμα Ελευθέριος Βεντζέλος, ο Δήμος Νέας Σμύρνης και η Ένωση Κρητών Νέας Σμύρνης για τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Εθνάρχη Ελευθερίου Βεντζέλου. Δεν θα μιλήσω για τον Ελευθέριο Βεντζέλο γιατί θα ακούσαμε ήδη και θα ακούσουμε πολλά. Θα πω μόνο ότι η Παγκριτίος Ένωση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εκδηλώσεις που γίνονται για τον Ελευθέριο Βεντζέλο, βρίσκεται πάντα κοντά, διοργανώνει τέτοιες εκδηλώσεις και έχει ξεκινήσει από την αρχή του χρόνου και θα καταλήξει στο τέλος του χρόνου με εκδήλωση που θα διοργανώσει μαζί με το Ίδρυμα Ελευθέριος Κάπα Βεντζέλος. Ήθελα να πω ότι η πορεία της Παγκριτίου Ενώσεως είναι συνδεδεμένη με την πολιτική πορεία του Ελευθερίου Βεντζέλου και πρώτη φορά η Παγκρίτιος Ένωσης ιδρύθηκε το 1915 όταν ο Εθνάρχης ήρθε καλεσμένος από τη μοίρα για να βάλει τις βάσεις του ελληνικού κράτους. Διαλύθηκε το 1922 με τη Μικρασιατική καταστροφή, ξαναέγινε το 1928 που έγινε πρωθυπουργός ο Εθνάρχης. Διαλύθηκε εν συνεχεία το 1936 επί Μεταξά και από την κατοχή και μέχρι σήμερα λειτουργεί σαν καταρχήν οργάνωση αντιστασιακή και εν συνεχεία από το 1946 με τη σημερινή της μορφή. Είμαστε λοιπόν κοντά στις εκδηλώσεις για τον Ελευθέριο Βεντζέλο και εύχομαι να περάσουν μια ωραία βραδιά απόψη. Ευχαριστώ. Και τώρα ο Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ελευθέριος Βεντζέλος, ο κ. Παπαδάκης Νικόλος, θα μας μιλήσει για το νόημα της επετείου. Μια μικρή διόρθωση, παρέμβαση να κάνω, επειδή θα ακολουθήσει η ταινία, θα είμαι σύντομος δηλαδή. Όπως τα είπατε, κ. Πρόεδρε της Παγκριτίου, συμφωνώ. Άλλωστε, η Παγκρίτιος Ένωση είναι και ιδρυτικό μέρος του Ιδρύματος και μετέχεται και στο Διοικητικό Συμβούλιο που το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε της Παγκρίτιου Ενώσεως, κύριε Πρόεδρε του Παρατήματος της Αττικής, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου των Φίλων, κύριε Καλογερή, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δημοτική Συμβούλη, κυρίες και κύριοι. Υπόθηκαν κάποια πράγματα για το Ίδρυμα Ελευθερίου Βεντζέλου. Ο κύριος Κρασιανάκης αναφέρθηκε στον μεγάλο ιεράρχη, τον Ειρηναίο, που η καρδιά του ήταν αυτή η πάλουσα, που είχε αποφασιστικό ρόλο στη σύσταση του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βεντζέλος περίπου πριν 15 χρόνια.
Ο Ειρηναίος, σαν μεγάλη προσωπικότητα, θαύμαζε την άλλη μεγάλη προσωπικότητα, τον Ελευθέριο Βεντζέλη. Και το 2000, με τη συμμετοχή κορυφαίων φορέων από όλη τη χώρα, πανεπιστημίων, πνευματικών ιδρυμάτων, συστήσαμε στα Χανιά το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθερίου Βεντζέλους. Στη διαδρομή ψηφίστηκε νόμος από την Βουλή του Εναλλήνων, με τον οποίο η ίδια η Βουλή έγινε ιδρυτικό μέλος του Ιδρύματος. Ο εκάστοτε πρόεδρος της Βουλής είναι επίτιμος πρόεδρος του Ιδρύματος και σύντομα θα υπάρξει και νομοθετική ρύθμιση και ο πρόεδρος της Βουλής θα είναι και πρόεδρος του Ιδρύματος. Αυτό συμβαίνει με δύο ιδρύματα στην Ευρώπη. Το ίδρυμα του Willy Brandt, όπου ο εκάστοτε πρόεδρος της Γερμανικής Βουλής είναι και πρόεδρος του Ιδρύματος Willy Brandt, και υπάρχει και μια αντιστοιχία με το Ίδρυμα Kemal Atatürk, όπου εκεί ο εκάστοτε πρόεδρος της τουρκικής δημοκρατίας είναι και πρόεδρος του Ιδρύματος Atatürk. Τα μεγέθη βέβαια είναι διαφορετικά. Να σας πω απλώς ότι το Ίδρυμα Atatürk έχει προϋπολογισμό, είχε το 2012, δεν είδα την πρόταση, 12 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμός του Ιδρύματος Atatürk. Κυρίες και κύριοι, 150 χρόνια από τη γέννηση του Ελευθερίου Βεντζέλη είναι μια στρογγυλή ημερομηνία. Τι μπορούσε και τι σηματοδοτεί αυτή η επέτειος? Γιατί αυτή η αναφορά σε έναν μεγάλο άνθρωπο? Σήμερα, όπως υπόθηκε, όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά και γενικότερα οι Ευρωπαίοι σε όλο τον κόσμο αναζητούν πρότυπα ηγετών. Αναζητούν κυβερνήσεις, οι οποίες κυρίως θα εμπνεύσουν τους λαούς και θα τους δώσουν νόημα, έμπνευση, οδηγίες για μια κοινωνία προοδευτική, δημοκρατική και προπαντός ανθρώπινη. Υπάρχει πράγματι έλλειψη ηγετών. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι πανευρωπαϊκό. Συγκρίνεται τις μεγάλες προσωπικότητες τόσο της εποχής του Ελευθερίου Βεντζέλου, όσο και μεταγενέστερα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τους σημερινούς, θα έλεγα, ψοφοδεείς ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, η αναδρομή στην εποχή του μεγάλου κριτικού πολιτικού, του Ελευθερίου Βεντζέλου, είναι όσο ποτέ άλλοτε αναγκαίο. Οι παρακαταθήκες, το παράδειγμά του, πρέπει να είναι επίκαιρα και είναι επίκαιρα. Τον Ελευθέριο Βεντζέλο δεν το θυμόμαστε μόνο διότι διπλασίασε την Ελλάδα. Την παρέλαβε με σύνορα στη Λάρισα, σημειωτέων ότι πάνω από την πόλη, λίγο πριν από τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, το Βεληνεκές των τουρκικών πυροβόλων έφτανε στην πλατεία της Λάρισας. Την παρέλαβε λοιπόν με σύνορα στη Λάρισα και της έδωσε τα σημερινά όρια. Τα στενά σε σχέση με την ιστορία του ελληνισμού, αλλά οπωσδήποτε ασφαλή, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα, και με ένα συμπαγέστατο και ελληνικότατο πληθυσμό. Ασφαλώς, ο σχεδιασμός και οι στόχοι ήταν και στην άλλη όχθη του Αιγαίου. Αλλά ο διχασμός, τα μίση και τα πάθη της εποχής δεν επέτρεψαν να υλοποιηθεί αυτό το όραμα.
Το όραμα που παρόσα λέγονται απορισμένους ήταν εφικτό. Η Ελλάδα, η νικήτρια χώρα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, δεν έφτασε τυχαία στη Σμύρνη. Είχε την ισχύ να επιβάλλει τις συνθήκες και να επικρατήσει και να αντιμετωπίσει το κεμαλικό κίνημα. Η εκλογική ήττα του Ελευθερίου Βενιζέλου άλλαξε εντελώς τα δεδομένα. Και εδώ είναι ένα από τα διδάγματα τα οποία πρέπει να κρατήσουμε πάρα πολύ στο μυαλό μας και να τα έχουμε υπόψη μας ως υπόδειγμα και ως παράδειγμα. Μέχρι τον Νοέμβριο του 1920, οι συμμαχίες της χώρας ήταν ισχυρές. Και με τη Γαλλία και με τη Μεγάλη Βρετανία και με την Ιταλία είχαν λυθεί οι διαφορές. Η ήττα του Ελευθερίου Βενιζέλου και η άνοδος στην εξουσία των αντιπάλων, οι οποίοι ήταν συνεργάτες των Γερμανών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και δεν χρειάζεται να μπω σε αυτές τις λεπτομέρειες. Αυτά έχουν αποδειχθεί. Τα γερμανικά αρχεία όζουν πρόκειται για απίστευτες πράξεις προδοσίας που διενεργήθηκαν τότε την κορυφή της ελληνικής ιεραρχίας. Μέσα από τα ανάκτορα, η συνεργασία με το γερμανικό γενικό επιτελείο και το ελληνικό επιτελείο αποδεικνύεται σήμερα από τα γερμανικά αρχεία. Έχει μάλιστα εκδοθεί ένα θαυμάσιο βιβλίο, δυστυχώς είναι μόνο στα αγγλικά, που αποδεικνύονται όσα λέγονται εκείνη την εποχή. Και αυτό γιατί τα λέω. Γιατί μετά την ήττα του Βενιζέλου διαράγησαν συμμαχίες. Ο Βενιζέλος ποτέ δεν έκανε πόλεμο χωρίς συμμάχους. Και στο πρώτο Βαλκανικό πόλεμο συμμάχησε με τη Βουλγαρία και την Σερβία, με αποτέλεσμα να κερδίσει η Ελλάδα τη Θεσσαλονίκη. Στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο συμμάχησε με τη Σερβία εναντίον της Βουλγαρίας, πάλι νίκησε η Ελλάδα. Και στον πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο συμμάχησε με τους Αγγλογάλους και έφτασε στη Σμύρνη και στα πρόθυρα της Κωνσταντινούπολης. Ευθύσως κατέλαβαν την εξουσία οι υπαλλοί του, συμμαχίες έπαψαν μετά. Το δίδαγμα είναι ότι ο Βενιζέλος μισούσε τον απομονωτισμό. Πίστευε ότι χωρίς συμμαχίες δεν έχει μέλλον και τύχη η χώρα. Είχε απέναντί του αξιόλογους ανθρώπους όπως ο Ιωάννης Δραγούμης. Όλοι αυτοί, ας το πούμε, η πνευματική ηγεσία της αντιπεριφερικής πλευράς, πίστευε ότι ο Βενιζέλος έκανε ανοίγματα προς τους Ευρωπαίους και ότι είχε προτάξει τη χώρα, όπως έλεγε ο Ιωάννης Δραγούμης, στο φραγκολεβαντινισμό και ότι έχανε την παράδοση της Ελλάδας. Βέβαια, όλα αυτά διαψεύστησαν και απεδείχθη το αντίθετο, διότι όταν ιτήθηκε ο Βενιζέλος, το 20 ηκέτευαν οι βασιλικοί την βοήθεια των Αγγλογάλων. Οι συμμαχίες, λοιπόν, ήταν για τον Βενιζέλο καθοριστικό χαρακτηριστικό της εξωτερικής του πολιτικής. Έτσι διπλασίασε την Ελλάδα. Ένα δεύτερο, το οποίο θα μπορούσε να τονίσει κανείς, οι σχέσεις του με το λαό. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ποτέ, μα ποτέ, δεν υπήρξε οπαδός του λαϊκισμού. Μισούσε τη δημαγωγία. Έλεγε την αλήθεια στο λαό. Δεν χάιδευε αυτά. Δεν πίστευε ότι πρέπει να προπορεύεται ο λαός. Ο ηγέτης πρέπει να προπορεύεται. Αυτή ήταν η άποψη του Ελευθερίου Βενιζέλου. Και ήρθε σε σύγκρουση κατ' επανάληψη με τον κόσμο, με τους οπαδούς του.
παραμονές εκλογών δεν δίστασε να αποκηρύξει το κίνημα στη Λευκωσία του 1931, που είχε νεκρούς. Παραμονές εκλογών, όλες οι εφημερίδες των Αθηνών, ακόμα και οι δικές του, τον κατηγόρησαν, φέρθηκε άσπραχνα στους Κυπρίους. Έκρινε ότι ήταν πάρα πολύ πρόωρο ένα τέτοιο κίνημα και προειδοποίησε τότε. Είναι γραμμένα αυτά σε επιστολή του. Θα δείτε τα χάλια μας και θα είναι δύο του Κυπριακού. Αυτά τα είπε το 1931. Σε αντιδιαστολή, άλλοι ηγέτες μπορούσαν να παρασυρθούν και να κολακέψουν το λαό και να βγουν στις διαδηλώσεις όπως έγινε το 1897, που ακολούθησε η ντροπιαστική ήττα. Ζήτω ο πόλεμος. Πώς να κάνεις τον πόλεμο. Άπολες. Όλα αυτά τα άλλαξε το 1910 ο Βενιζέλος. Και δεν δίστασε και τότε να συγκρουστεί με τους συμπατριώτες, τους κριτικούς, που θέλαν να μπουν στη Βουλή. Αλλά αν μπαίναν στη Βουλή, η Ελλάδα δεν ήταν έτοιμη για πόλεμο. Δεν ήταν έτοιμη για πόλεμο με την Τουρκία. Δεν είχε κάνει ακόμα τις συμμαχίες της. Και ξέρετε τι έκανε τότε. Όταν επέμεναν οι Κρήτες βουλευτές και είχαν μαζευτεί 50.000 Αθηναίοι και τους συνόδευαν στην οδό Σταρίου να μπουν με το ζόρι στη Βουλή, κατέβασε την έφυπο αστυνομία και συνέλαβε τους Κρήτες βουλευτές. Με αυτούς που είχε πολεμήσει στο Θέρισο, στο Ακροτήρι. Δεν υποχωρούσε ο Βενιζέλος. Δεν υποχωρούσε στο λαϊκισμό και στη δημαγωγία. Αυτό είναι το δεύτερο βήμα, γιατί αυτά τα έχει πληρώσει πολύ ακριβά αυτός ο τόπος. Το τρίτο, με τον Ελευθέριο Βενιζέλο έχουμε την εισαγωγή του σύγχρονου κοινοβουλευτισμού στην Ελλάδα. Μέχρι το 1910 είχαμε τον κοινοβουλευτισμό των τζαγιών, τον φεουδαρχικό, να το πω αλλιώς, κοινοβουλευτισμό. Αν θυμάστε, ή έχετε διαβάσει, μέχρι τότε, μέχρι το 1910, τα κόμματα έφεραν το όνομα του αρχηγού τους. Το κόμμα του Θεοτόκη, το Θεκού κόμμα του Άλλη, το κόμμα του Ζαΐνη, Ζαϊνική κλπ. Για πρώτη φορά, ονομασία κόμματος έχουμε το 1910 με το κόμμα των Φιλελευθέρων. Έχουμε δηλαδή μία στροφή σαφώς προς τον ευρωπαϊκό κοινοβουλευτισμό με πρότυπο τις ευρωπαϊκές κοινοβουλευτικές δημοκρατίες. Έχουμε την εμφάνιση για πρώτη φορά, την απόπειρα μάλλον, που γίνεται μόνο από το κόμμα των Φιλελευθέρων, του κόμματος των αρχών, με αρχές. Έκτοτε ίδρυσε το κόμμα των Εθνικοφρόνων ο Δημήτριος Δούναμης, το οποίο αργότερα το μετονόμασε σε Λαϊκό Κόμμα. Έχουμε επομένως την εδραίωση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και έχουμε και ένα κόμμα Φιλελευθέρων σύγχρονο με τη δημιουργία των λεσβών που απλώνονται σε όλη την Ελλάδα. Ξέρετε, οι αντίπαλοι του δυσανασχετούσαν και τον κατηγορούσαν ότι επειδή έδινε μία δραχμή το μήνα το κάθε μέλος της Λέσκης, ότι δίσανε ότι γίνονται σκάνδαλα. Δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν κόμματα ακόμα οι αντίπαλοι του. Δεν μπορούσαν. Και ακόμα και γι' αυτό το απλό τον κατηγορούσαν και ζητούσαν την παρέμβαση του εισαγγελέα. Τελικά αυτά τα κόμματα, είτε των Εθνικοφρόνων, είτε των Ωραλικών και των λοιπών προσωπικότητων της εποχής, απέδειξαν ότι από την έλλειψη ηγέτη κατέφυγαν στον ανώτατο όρχοντα, στο βασιλιά, και έστρεψαν αρχηγό του Αντιβενιζελικού κόμματος, τον ίδιο τον βασιλιά, τότε Κωνσταντίνο. Όμως, οι ιδέες του κόμματος
έζησαν και ζουν μέχρι σήμερα. Απόδειξη ότι ακόμα και μετά το θάνατο του Ελευθερίου Βενιζέλου, έχουμε μία διασπορά στελεχών του κόμματος των Φιλελευθέρων από την αριστερά μέχρι τη συντηρητική παράταξη. Αυτό δείχνει την ισχύ των ιδεών που άφησε ο Ελευθερίος Βενιζέλος. Και τελειώνω με την θεσμική παρέμβαση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ουδέποτε, κυρίες και κύριοι, επιχειρήθηκαν σε τέτοιο βαθμό τέτοιες θεσμικές αλλαγές, οι οποίες άλλαξαν εντελώς τη μοίρα του ελληνικού λαού. Με τη συνταγματική αναθεώρηση του 1911 ξεκινά μία πρωτοφανής προσπάθεια να αλλάξει η κοινωνία, να αλλάξει η τύχη του λαού. Σε όλες τις πλευρές της δημόσιας διοίκησης, στη δικαιοσύνη, στο συνδικαλισμό, υπήρχε, φανταστείτε, συνδικαλισμός. Το ξέρετε ότι τους έπιασε από το χέρι τους συνδικαλιστές ο Βενιζέλος. Αλλά ήθελε υγιή συνδικαλισμό, όχι υποταγμένο ακόμα. Ήθελε υγιή συνδικαλισμό. Τους έπιασε από το χέρι τους συνδικαλιστές, τους προέτρεψε να οργανωθούν, έκανε τον νόμο περί σωματείων. Μέχρι τότε στις συνδικαλιστικές οργανώσεις είχαμε μειχτή συμμετοχή. Μαζί και οι εργοδότες, μαζί και οι εργαζόμενοι. Και βέβαια δεν ήταν αυτό ο συνδικαλισμός. Δεν θα επεκταθώ για να αναφέρω λεπτομερώς τι αλλαγές έγιναν σε αυτόν τον τόπο μέσα σε λίγα χρόνια. Από το Συμβούλιο Επικρατείας, την Τράπεζα της Ελλάδος, την Αγροτική Τράπεζα, όλα αυτά τα θεσμικά όργανα που στήριξαν και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και τις μεταρρυθμίσεις στην ύπαρξη. Η Αγροτική Τράπεζα απάλλαξε τον αγρότη από ένα καθεστώς τοποβληθείας, το οποίο επιβίωνε μέχρι και την πρώτη τριακονταετία του 20ου αιώνα. Άλλαξε εντελώς η προοπτική για τον αγρότη, που μέσα και από τις ευρείες μεταρρυθμίσεις σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή προοπτική του αγροτικού χώρου, είχαμε μία τεράστια αλλαγή. Αλλαγή που στηρίχθηκε όμως και σε άλλα ουσιαστικά μέτρα, όπως η απαλωτρίωση εκατομμυρίων στρεμάτων, τα οποία δόθηκαν στους ακτήμονες. Και η πρώτη βέβαια που οδευευτήθηκε ήταν πρόσφυγες. Αυτούς τους πρόσφυγες που πάντα ο Βενιζέλος τους είχε στην καρδιά του, που κάποιες στιγμές πικράθηκαν όταν υπέγραψε το σύμφωνο στην Άγκυρα, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση η Ελλάδα πλέον να ξεκινήσει από την αρχή ένα πόλεμο, τη στιγμή κατά την οποία οι πλήστοι από τους πρόσφυγες είχαν φύγει διωκόμενοι και κυνηγημένοι μετά την κατάρρευση του μετόπου και την Κρασία. Δεν ξέρω αν απέδωσα το νόημα αυτής της επετείου αναφορικά με το μεγάλο αυτό πολιτικό άνδρα. Αυτό που πάντως πρέπει να συγκρατήσουμε όλοι μας είναι ότι ο Βενιζέλος έζησε σε μια εποχή την οποία με διαμόρφωσε ο ίδιος. Ο λαός τον ακολούθησε διότι τον πίστεψε και όταν τον καταψήφισε, μετά τον αναζήτησε
και τον επανέφερε με θριαμβευτικές πλειοψηφίες. Ο λαός, ακόμα και όταν οργιζότανε κατά του Βενιζέλου, γνώριζε ότι μπορούσε να το έχει εμπιστοσύνη. Αυτό που μπορεί να λεχθεί, βέβαια, είναι ότι ενδεχομένως ο λαός δεν άντεξε μια τόσο μεγάλη προσωπικότητα. Κάποιος φιλόσοφος και πολιτιολόγος και σπουδαίος διπλωμάτης έχει γράψει ότι μετά το θάνατο του Βίσμαρκ η Γερμανία έχασε το βηματισμό της και το στρατηγικό της εγκέφαλο. Αυτό συνέβη και με την απουσία του Ελευθερίου Βενιζέλου σε περιόδους που ο λαός τον καταψήφισε. Η έλλειψη του στρατηγικού εγκεφάλου, αυτό δηλαδή που οραματίστηκε, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την μεγάλη, την πραγματικά μεγάλη αλλαγή. Η απουσία του δεν μπορούσε να αναπληρωθεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι σήμερα πρέπει να αναζητήσει κανείς οπωσδήποτε τον Βενιζέλο. Αλλά το που μπορεί να αναζητήσει είναι οι παρακαταθήκες του. Είναι αυτό που άφησε το παράδειγμα. Νομίζω είναι ένας φωτεινός θάρρος για να εμπνευστούν οι σύγχρονοι πολιτικοί. Πολλά λάθη θα μπορούσαν να μην είχαν γίνει. Εύχομαι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παπαδάκη. Και τώρα θα ακολουθήσει η προβολή της ταινίας του Βασίλη Μάρου «Η Ελλάδα του Ελευθερίου Βενιζέλου», η οποία ανήκει στο Ίδρυμα Ελευθερίου Βενιζέλου. Η ταινία αυτή θέλει να παρουσιάσει αυθεντικές μαρτυρίες της εθνικής ζωής των Ελλήνων που διαδραματίστηκαν κατά το διάστημα της διακυβέρνησης της Ελλάδος από τον μεγάλο ηγέτη Ελευθέριο Βενιζέλο. Τις έζησαν και τις άρπαξαν ζωντανές με την κινηματογραφική μηχανή τους, οι οπερατέρ της εποχής εκείνης. Δυστυχώς όμως, η έλλειψη ενημερότητας από διάφορους φορείς δεν επέτρεψαν στις επόμενες γενιές και ιδιαίτερα στους νέους να διδαχθούν από αυτά τα γεγονότα. Είναι μια ιστορία αληθινή με όλες τις σκιές και τα φώτα της ομής πραγματικότητας. Μπορεί να λείπουν ορισμένες λεπτομέρειες, αλλά εμείς δεν ψάχνουμε αυτές τις λεπτομέρειες, παρά μόνο την ουσία. Από το νου της η φορά να σβήσω, πως θες να μην τρινώ για τέτοιο πόστο. Η ελληνική τραγωδία είναι μια ανθρώπινη τραγωδία. Περιέχει αγωνία, ανταγωνισμό, διαμάχη, ένοπλη πάλι. Ο αγώνας είναι εξωτερικός και εσωτερικός. Από το ένα πεδίο μάχης στο άλλο. Η ένταση και η πίεση μπορεί να καταλήξουν σε αγωνία. Σε μια τελειότητα ομορφιάς, λογικής και ειρήνης. Αλλά επίσης σε διάσπαση, καταστροφή, τραγωδία. Οι στίχοι που ακούμε από την Κατίνα Παξινού ζωντανεύουν αυτήν την πραγματικότητα. Από την αρχή της ιστορίας, η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει Νικηφόρα εισβολές από Ανατολή και Δύση. Δύσκολο όμως κατόρθωνε να ξεπεράσει την καταστροφική μανία του ίδιου του εαυτού της. Η Ελλάδα ήταν τότε ένα μικρό κομμάτι στο χάρτη, αλλά μια περιοχή ζωτικής σημασίας καθώς απλωνόταν μεταξύ Ανατολής και Δύσεως. Με 2,5 εκατομμύρια πληθυσμό,
ο στρατός της μόλις έφτανε να προστατεύσει τα σύνορά της. Το πολίτευμα της χώρας ήταν βασιλευόμενη δημοκρατία. Το θρόνο για πάνω από 40 χρόνια κατήχε ο Δανός πρίγκιπας Γεώργιος ο πρώτος και η Ρωσίδα σύζυγός του Όλγα. Τίποτε το ασυνήθιστο δεν έμοιαζε να συμβαίνει εκείνο το αυγουστιάτικο πρωινό στην Αθήνα του 1909 που απλωνόταν γύρω από την Ακρόπολη και την πλατεία Συντάγματος. Και όμως, σε μια ανάγκη της πόλεως, στο Ουδί, 400 αξιωματικοί και 2.000 οκρίτες, με αρχηγό τον συνταγματάρχη Νικόλαο Ζορβά, οργανωτή του στρατιωτικού συνδέσμου, είχαν ξεσηκωθεί ζητώντας αλλαγή και μεταρρύθμιση. Σε ένα πρωτόκολλο που είχαν υπογράψει, ζητούσαν τέρμα στη διαφθορά, αναδιοργάνωση των ενόπλων δυνάμεων και την ανανέωση του πολιτικού βίου. Ήθελαν να ξεκρίνουν την τροπή που έφερε η ήττα της Ελλάδος από την Τουρκία στον πόλεμο του 1897. Ο λαός διαδηλώνει τη συμπαράστασή του στο κίνημα του στρατιωτικού συνδέσμου στην πλατεία Συντάγματος και ζητάει νέα πολιτική ηγεσία. Η ηγεσία του στρατιωτικού συνδέσμου αναζητά πολιτικό αρχηγό. Απαιτεί την προώθηση των εθνικών ζητημάτων, όπως της Μακεδονίας και της ενώσεως της Κρήτης με την Ελλάδα. Η Κρήτη, λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού, πολεμούσε πάνω από 300 χρόνια για να σπάσει τα δεσμά της Οθωμανικής κυριαρχίας και να ενωθεί με την Ελλάδα. Οι Κρήτες είχαν πετύχει την αυτονομία τους υπό την προστασία των μεγάλων δυνάμεων. Αλλά ξεσηκώθηκαν στο Θέλησο ζητώντας ένωση. Αρχηγός τους, ένας άγνωστος δικηγόρος, έλεγε στα παλικάρια του. «Αν έρθετε μαζί μου, θα πεινάσετε, θα ζήσετε σε σπηλιές και στο τέλος μπορεί να σας φυλακίσουν ή και να σας τοφεκίσουν. Ενώ αν μείνετε σπίτι σας, δεν θα έχετε να φοβηθείτε τίποτα από αυτά». Αυτός ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σε μια μέρα στην ακροθαλασσιά. Ήταν τότε 46 ετών. Και έτσι ξεκίνησα για να γράψω τη βιογραφία του. Ένα βιβλίο που δεν γράφτηκε ποτέ. Ο πατέρας του Κυριάκος τον ήθελε έμπορο για να τον διαδεχθεί στο μαγαζί του στα Χανιά, όπως μου είπε. Γι' αυτό τον έστειλε στην Αθήνα, στο ιδιωτικό σχολείο Αντωνιάδου, και μετά στο γυμνάσιο της Σύρας, όπου αρίστευσε και έμαθε γαλλικά, γερμανικά και λίγα ιταλικά. Ο Λευτέρης όμως είχε άλλη γνώμη και όνειρα για τη ζωή του. Επέμεινε να σπουδάσει νομικά και γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σαν φοιτητής ανακατεύθηκε στην πολιτική και τα εθνικά ζητήματα. Νεαρός δικηγόρος, αλλά με πολιτική και διπλωματική πείρα, γυρίζει στην Κρήτη και δύο χρόνια αργότερα εκλέγεται βουλευτής της Κρητικής Βουλής. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε και να υποδεχτούμε το μουσικό σχήμα του Αντώνη Γαμπιεράκη και να καλωσορίσουμε με ένα δυνατό χειροκρότημα το χορευτικό συγκρότημα της Ένωσης Κρητών Νέας Δήμης που εκπροσωπεί Επάρχεια της Κρήτης στην Αθήνα και το οποίο θα αποδώσει παραδοσιακούς χορούς. Με το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσει παραδοσιακό κέρασμα. Ευχαριστούμε την εφημερίδα Επίκαιρα, την εφημερίδα Δημοσιογράφος και το κανάλι NSTV για την κάλυψη της εκδήλωσης. Στην είσοδο επίσης υπάρχει το βιβλίο του Ιδρύματος εναντί του συμβολικού ποσού των 5 ευρώ για όποιον επιθυμεί να το προμηθευτεί. Ναι, το βιβλίο Κρητικής Επανάστασης.
Thank you.
ακολουθεί Παλαιμιδιώτης, Καστανός και Τυφτός. Thank you.
Ανδρόπουλος και ένας Ανογιανός. Thank you.
ευχαριστήσουμε τον Χορευτικό της Ένωσης Κριτών Εασμύρνης. Ευχαριστούμε πολύ το μουσικό σχήμα του Αντώνη Καμπιεράκη, τον χοροδιδάσκαλο Στέφανο Ντούλα και να καλέσουμε τον κύριο Παπαδάκη για την επίδοση κάποιων αναμνηστικών στους διοργανωτές. Στον Δήμαρχο θέλω να επιδώσω. Ο κύριος Μαρκέτης είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου των Φίλων. Αλλά... Ελάτε, κύριε Μαρκέτη. Που δίδεται
το Ίδρυμα σε φορείς και κορυφαίες προσωπικότητες της χώρας και όχι μόνο. Το ίδιο ισχύει και για τον Σύλλογο Κριτών της Νέας Μύρνης, όπου με την Προεδρία του κ. Περαφεράκη αλλά και του προηγούμενου Προέδρου έχει υπάρξει μια συνεργασία και μια σημαντική συνεισφορά στη συγκρότηση του αρχείου του Ιδρύματος. Ο κύριος Περαφεράκης προσφέρει σημαντικό έργο και θα συνονοηθούμε αυτό κατά πάσα πιθανότητα θα συμβεί στις 30 Νοεμβρίου. Είναι καθιερωμένη η ημερομηνία αυτή κάθε χρόνο να γίνονται αυτές οι αναγορές που είναι η παραμονή της επετείου της ενώσης σύνδεσης με την Ελλάδα. Θα χαρούμε πολύ να σας υποδεχτούμε στην έδρα του Ιδρύματος στα Χανιά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Έχουμε παραδοσιακό κέρασμα στην είσοδο. Ιδιαίτερα το Ίδρυμα και το Δήμο Νέας Μύρνης για τη δίκη που μας έκανε. Ευχαριστούμε πολύ.